Σε μια εκδήλωση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, οι αστυνομικές ενώσεις της Αχαΐας έκοψαν το απόγευμα της Κυριακής την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, καθώς και σύσσωμη ηγεσία του σώματος στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Οι αστυνομικές ενώσεις αποστράτων, αστυνομικών υπαλλήλων και αξιωματικών τίμησαν τον αρχηγό του σώματος για την προσφορά του, καθώς και τον Μητροπολίτη Πατρών, κ. Χρυσόστομο. Ο κ. Τσουβάλας, σε σύντομο χαιρετισμό του, δήλωσε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία και την σύμπνοια μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών, που μοναδικό στόχο έχουν την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Ο αρχηγός αστυνομίας μάλιστα ανέφερε πως νιώθει οικία ευρισκόμενος στην Πάτρα, καθώς πρόκειται για την πόλη στην οποία μεγάλωσε και πέρασε τα σχολικά του χρόνια μέχρι και την αποφύτηση και την ένταξή του στην ελληνική αστυνομία. Για τη ευρεία συμμετοχή στην απόψινή εκδήλωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της τοπικής διοίκησης Αχαΐας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και του Συνδέσμου Αποστράτων Νομού Αχαΐας, αυτό φανερώνει, αυτό αποδεικνύει και σηματοδοτεί τη σύμπνοια, την ενότητα, τη συνοχή, την αλληλεγγύη. Στη διάρκεια των χαιρετισμών, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων έθεσαν και ζητήματα που αφορούν στην έλλειψη προσωπικού, το μεταναστευτικό και το νέο αστυνομικό μέγαρο και πρόσθεσαν ότι για τα θέματα αυτά ο αρχηγός της Ελλάς έχει δώσει υποσχέσεις για την αντιμετώπιση τους, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε στη συνέχεια και σε δηλώσεις του ο κ. Τσουβάλας. Είχατε χρειάζεται ένα νέο αστυνομικό μέγαρο. Είναι προτεραιότητα νομίζω και θα είναι μεγάλη τιμή να φέρει την υπογραφή σας. Το γνωρίζουμε και θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Ευελπιστώ ότι το 2018 θα είναι χρόνος που θα οριοθετήσουμε αυτή την ένταξη της διαδικασίας. Και το μεταναστευτικό να μας πείτε δύο λόγια, αν θέλετε, γιατί έχουμε μεγάλο θέμα και εδώ στην Πάτρα και το γνωρίζετε ιδιαίτερα. Θα ληφθούν κάποια μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους, θα γίνει κάτι? Πιστεύω ότι με ευαισθησία και ανθρωπιά πρέπει να σκύψουμε σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Πάτρα. Το γνωρίζουμε και πιστεύω να βρούμε λύσεις. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν στελέχη της Ελλάς, όπως ο Διευθυντής Ασφάλειας Πατρών Απόστολος Μαρτζάκης και οι τμηματάρχες της ίδιας υπηρεσίας, συνδικαλιστές εν ενεργεία και απόστρατοι, καθώς και παιδιά αστυνομικών που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισήχθησαν στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.